Γιατί δεν μπορώ να κατανοήσω τη συμπεριφορά του παιδιού μου. Σας καλωσορίζω σε άλλη μία συνάντηση συμβουλευτικής γονέων, όπου σήμερα το θέμα μας θα είναι το για ποιο λόγο, για ποιους λόγους δεν μπορώ να κατανοήσω τη συμπεριφορά του παιδιού μου και τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Τι μπορώ να κάνω δηλαδή τελικά για να την κατανοήσω. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Όπως και στις προηγούμενες μας συναντήσεις, έτσι και σε αυτή, θέλω να ξεκινήσω τονίζοντας πως οι συναντήσεις μας, οι συμβουλευτικές που κάνουμε μαζί κάθε φορά, δεν υποκαθιστούν τη συμβουλευτική γονέων, τις κατευθύνσεις, τις οδηγίες, την καθοδήγηση που μπορεί να πάρει κάποιος γονέας ή δύο γονείς από έναν ειδικό της ψυχικής υγείας, ο οποίος θα έχει κάνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση του δυναμικού της οικογένειας. Για ποιο λόγο το τονίζω αυτό κάθε φορά. Οι συναντήσεις μας είναι ένας οδηγός για να μπορείτε να αλλάξετε έστω και μικρά πραγματάκια στην καθημερινότητά σας, στην καθημερινή σας ζωή ως γονείς με τα παιδιά σας, για να μπορέσει η ζωή σας να γίνει πιο χαρούμενη, η οικογενειακή ζωή πιο ευτυχισμένη και άρα να έχετε πιο χαρούμενα, πιο ευτυχισμένα παιδιά. Όταν όμως υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία σας με το παιδί σας ή με τα παιδιά σας, όταν έχουν ήδη δηλαδή υπάρξει προβλήματα και συνήθως τα προβλήματα χρονίζουν, τα αφήνουμε, αμελούμε το να βρούμε άμεσα μία λύση και χρονίζουν. Όταν λοιπόν αυτές οι δυσκολίες έχουν βγάλει ρίζες στην επικοινωνία της οικογένειάς σας, αυτές οι οδηγίες, οι συμβουλές, τις οποίες μοιράζομαι μαζί σας εδώ, σε αυτές μας τις συναντήσεις, αυτές λοιπόν οι οδηγίες, οι συμβουλές, δεν είναι αρκετές. Είναι αρκετές για μια οικογένεια που είναι ήδη υγιής στην επικοινωνία της, που δεν έχουν προκύψει δυσκολίες, προκλήσεις έντονες, που δεν έχουν υπάρξει πικρίες, συγκρούσεις, πράγματα που να μας φέρουν δηλαδή έξω από τα όριά μας και να κάνουμε και πράγματα που δεν θέλουμε. Για αυτές τις οικογένειες, αυτές οι συναντήσεις συμβουλευτικής που κάνουμε μαζί, δίνουν μία πολύ σαφή και ίσως και ολοκληρωμένη καθοδήγηση. Για τις οικογένειες όμως που έχουν δυσκολίες και προβλήματα, αυτές οι συναντήσεις είναι απλά ένας οδηγός που θα δώσει μία γενική κατεύθυνση για το περίπου πού χρειάζεται να πάω, προς τα πού χρειάζεται να κατευθυνθώ. Δεν ισοδυναμούν όμως με την εξειδικευμένη συμβουλευτική βοήθεια που θα παίρνατε μετά από ολοκληρωμένη αξιολόγηση του δυναμικού της οικογένειάς σας και άρα αξιολόγηση των προβλημάτων της, των προβλημάτων της οικογένειάς σας. Όσο πιο δύσκολα είναι τα θέματα που αντιμετωπίζετε, όσο μεγαλύτερες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες μέσα στην οικογένειά σας, τόσο περισσότερη και μεγαλύτερη είναι η ανάγκη που χρειάζεται η οικογένειά σας για εξειδικευμένη βοήθεια και συμβουλευτική, για εξειδικευμένη καθοδήγηση, για εξειδικευμένη στήριξη. Ας πάμε στο θέμα μας σήμερα, γιατί δεν μπορώ να κατανοήσω τη συμπεριφορά του παιδιού μου. Θέλω να αναλογιστείτε, να σκεφτείτε και πάρτε λίγο χρόνο γι' αυτό κάποιες ερωτήσεις. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω λίγο να τις απορροφήσετε, να τις εισπνεύσετε βαθιά μέσα σας και να τις σκεφτείτε λιγάκι. Πώς μιλάω στον εαυτό μου?
Τι εσωτερικό διάλογο χρησιμοποιώ? Τι αυτοδιάλογο χρησιμοποιώ? Πώς ερμηνεύω εγώ μέσα μου τη συμπεριφορά του παιδιού μου? Πώς την εξηγώ εγώ μέσα μου τη συμπεριφορά του παιδιού μου? Δηλαδή, φανταστείτε τον εαυτό σας να έχετε το παιδάκι σας μπροστά σας και να βγάζει μία συμπεριφορά το παιδί σας που δυσκολεύεστε να την κατανοήσετε, που είναι μία συμπεριφορά πάνω στην οποία εσείς βάζετε μία ταμπέλα. Αυτή η ταμπέλα είναι ο τρόπος που εσείς εξηγείτε τη συμπεριφορά του παιδιού σας, ο τρόπος που την ερμηνεύετε. Π.χ. είναι μία απαράδεκτη συμπεριφορά ή είναι μία κακή συμπεριφορά. Γιατί λοιπόν το παιδί μου, σύμφωνα με τον τρόπο που το ερμηνεύετε εσείς μέσα σας, γιατί το παιδί μου έχει αυτή την κακή συμπεριφορά? Πάρτε μερικά λεπτά και αναρωτηθείτε, κάποιες σκέψεις παίζουν στο μυαλό σας εκείνη τη στιγμή. Γιατί τώρα είναι τόσο κακό το παιδί μου, γιατί είναι τόσο τι? Κάνετε κάποιες κρίσεις στο μυαλό σας εκείνη τη στιγμή. Οι πράξεις ενός παιδιού δεν είναι καλές ή κακές. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα παιδάκι κάτω των 5 ετών, γιατί μετά τα 5 έτη πια έχει διαμορφώσει ήδη μία προσωπικότητα, έχει προσαρμοστεί στις δικές σας απόψεις, έχει προσαρμοστεί στα κοινωνικά δεδομένα και ίσως και το ίδιο το παιδί να βάζει στο μυαλό του ότι αυτή η πράξη είναι καλή ή κακή. Πριν όμως, όταν ένα παιδάκι γεννιέται, δεν ξέρει τι είναι αυτό που εσείς ονομάζετε καλό ή κακό. Οι πράξεις, οι συμπεριφορές, οι δράσεις ενός μικρού παιδιού δεν είναι καλές ή κακές. Οι δράσεις του, οι πράξεις του, οι συμπεριφορές του εκφράζουν συναισθήματα. Εκφράζουν φυσικές ανάγκες. Ή είναι αθώα παιχνίδια. Εμείς όμως αντιδρούμε σε αυτά, σε αυτά τα συναισθήματα, σε αυτές τις φυσικές ανάγκες, σε αυτά τα αθώα παιχνίδια του παιδιού, με βάση το δικό μας εσωτερικό διάλογο, με βάση τη δική μας ερμηνεία για αυτό που βγάζει το παιδί. Και λέμε ουσιαστικά ότι αυτό είναι κακό, είναι κακή συμπεριφορά, είναι κακή πράξη. Και αφού είναι κακή πράξη, αντιδρώ με τον ανάλογο τρόπο απέναντι στο παιδί μου. Οι φυσικές ανάγκες ενός παιδιού, και όλων μας δηλαδή, είναι η ανάγκη για ύπνο, η ανάγκη για φαγητό, η ανάγκη για νερό. Οι συναισθηματικές του ανάγκες και οι δικές μας, οι συναισθηματικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου, είναι οι ανάγκες για ασφάλεια, για ζεστασιά, για θαλπορή, για εμπιστοσύνη, για αποδοχή, για ελευθερία, για αυτονομία, για αγάπη, για έκφραση, ανάγκη για αξιοπρέπεια, ανάγκη για αυτοεκτίμηση, ανάγκες δηλαδή που έχουμε κι εμείς, τις ίδιες ανάγκες έχουν και τα παιδάκια μας. Ουσιαστικά, η κάθε πράξη ή δράση του παιδιού είναι έκφραση μία ή πολλών καμιά φορά, αλλά ας πάρουμε εμείς μία, είναι έκφραση μιας ανάγκης, από αυτές που ανέφερα παραπάνω. Δηλαδή, το ότι γκρινιάζει, π.χ., στην πραγματικότητα δεν είναι κακή συμπεριφορά, είναι έκφραση της ανάγκης του για... Ποιος ξέρει ποια είναι η ανάγκη του εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι η ανάγκη του για ύπνο, η ανάγκη του για φαγητό, η ανάγκη του για αγάπη, η ανάγκη του για ζεστασιά, η ανάγκη του για θαλπορή. Δεν είναι κακή συμπεριφορά, είναι η έκφραση της ανάγκης του. Έχει μία έλλειψη εκείνη τη στιγμή και εκφράζει αυτή την ανάγκη του με έναν τρόπο. Και τι γίνεται άραγε όταν οι ανάγκες του παιδιού μας, είτε είναι φυσικές ανάγκες,
είτε είναι συναισθηματικές ανάγκες, αν οι ανάγκες του παιδιού μας πάνε κόντρα στις δικές μας προτιμήσεις. Για φανταστείτε το λιγάκι. Αν δηλαδή άλλη ιδέα έχουμε εμείς για το τι σημαίνει ανάγκη για ύπνο και άλλη ανάγκη έχει το παιδί μας για ύπνο. Άλλη ιδέα έχουμε εμείς για το πόσες ώρες χρειάζεται να κοιμάται το παιδί μας ή πόση ζεστασιά χρειάζεται το παιδί μας ή πόσο ποσοστό εμπιστοσύνης χρειάζεται να του δείξω. Άλλη είναι η δική μου ιδέα για το τι χρειάζεται το παιδί ή για το τι χρειάζεται γενικότερα ένας άνθρωπος και άλλη να είναι η πραγματική ανάγκη του παιδιού ή η πραγματική προτίμηση του παιδιού για κάποιο πράγμα. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η προτίμηση του παιδιού είναι να φοράει κίτρινα και εγώ αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Και άρα το να απαιτεί να φοράει κίτρινα το παιδί, για μένα είναι όχι, αποκλείεται. Και να θεωρώ ότι το να το απαιτεί είναι κακή συμπεριφορά. Ενώ στην πραγματικότητα είναι η φυσική του ανάγκη να θαυμάζει και να θέλει να βλέπει πάνω του το χρώμα κίτρινο. Και εγώ αντί να καλωσορίζω αυτή τη φυσική του ανάγκη, αυτή την ανάγκη του να πληρώνει την καλαισθησία του μέσα από το χρώμα κίτρινο, αν εγώ αυτό το θεωρώ κακή συμπεριφορά. Ή το θεωρώ και ακαλέσθητο, γιατί εμένα δεν μου αρέσει το κίτρινο. Πώς αντιδρούμε λοιπόν εμείς όταν οι ανάγκες του παιδιού, οι προτιμήσεις του παιδιού πάνε κόντρα στις δικές μας προτιμήσεις ή στο δικό μας τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα, στο δικό μας εσωτερικό διάλογο, στο δικό μας τρόπο να αντιδρούμε απέναντι στη ζωή ή να βλέπουμε τη ζωή. Πώς αντιδρούμε εμείς συνήθως? Με θυμό? Σωστά. Που μπορεί να προέρχεται από ένα συνέστημα ανυμπόριας και απελπισίας. Έχω απελπιστεί μαζί σου, δεν αντέχω άλλο. Και αντιδρούμε πια πάρα πολύ έντονα. Τα συναισθήματά μας, από πού προέρχονται? Τα δικά μας συναισθήματα, φανταστείτε το λιγάκι, σκεφτείτε το λιγάκι, από πού προέρχονται? Αυτή η έντονη αντίδραση δηλαδή, από πού προέρχεται? Πρώτα είναι η έντονη συναισθηματική αντίδραση και μετά η αντίδραση μπορεί να γίνεται και πράξη, έτσι, με φωνές, με ξύλο. Η συναισθηματική μας αντίδραση και η πράξη μας, η όποια πράξη μας μετά τη συναισθηματική μας αντίδραση, έρχεται από την ερμηνεία που δίνουμε εμείς για την πράξη του παιδιού μας, για την προτίμηση του παιδιού μας. Και η ερμηνεία από πού προέρχεται? Η ερμηνεία που δίνουμε εμείς, η ερμηνεία που κάνουμε εμείς, από πού προέρχεται? Ο τρόπος ουσιαστικά που σκεφτόμαστε εμείς για αυτό που κάνει το παιδί μας, από πού προέρχεται? Από τα βιώματά μας, από την ανατροφή μας, από τις εμπειρίες μας, από το παρελθόν. Από το παρελθόν που έχουμε ζήσει και όσα είναι ριζωμένα μέσα μας. Δηλαδή, ουσιαστικά, παρεξηγούμε το παιδί μας, επειδή εμείς κατανοούμε τον κόσμο διαφορετικά. Παρεξηγούμε το παιδί μας, επειδή εμείς είμαστε προγραμματισμένοι να λειτουργούμε διαφορετικά. Και όταν λέω προγραμματισμένοι, εννοώ ότι κάθε άνθρωπος, μεγαλώνοντας μέσα στην χύψη οικογένεια, ουσιαστικά το περιβάλλον του προγραμματίζει τον εγκέφαλό του να λειτουργεί με έναν αλφα τρόπο. Είναι σαν πώς έχει ένας υπολογιστής προγράμματα και με βάση αυτά τα προγράμματα λειτουργεί και όχι με βάση αυτά που βρίσκονται έξω από τον υπολογιστή. Πρέπει να είναι μέσα στον υπολογιστή τα προγράμματα, σωστά? Δεν έχει να κάνει με το αν
γύρω μας υπάρχουν στα μαγαζιά χιλιάδες προγράμματα, ο υπολογιστής θα λειτουργήσει με βάση τα προγράμματα που έχει μέσα του. Έτσι λειτουργούμε κι εμείς, με βάση τα δικά μας προγράμματα, τις δικές μας απόψεις και γνώμες, όχι με βάση τις απόψεις των άλλων. Πρέπει να έχουμε εσωτερικεύσει κι εμείς κάποια άποψη ή κάποια γνώμη για να λειτουργήσουμε με βάση αυτή. Παρεξηγούμε λοιπόν το παιδί μας, διαμορφώνουμε μια κακή γνώμη για το παιδί μας με βάση τα δικά μας προγράμματα, με βάση τους δικούς μας κανόνες ζωής. Παρεξηγούμε το παιδί μας επειδή η δική μας αυτόματη εσωτερική φωνή βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση? Μένουμε στο εδώ και το τώρα. Θέλω κάθε στιγμή, και αυτή είναι μια καθημερινή δουλειά που χρειάζεται να κάνουμε, απαιτεί καθημερινή εξάσκηση και είναι αγώνας, το να μένουμε παρόντες, αφήνοντας τον αυτοδιάλογο και τις εσωτερικές φωνές και ό,τι μας υπαγορεύει ο εγκεφαλός μας και ό,τι προγράμματα μπορεί να κατεβαίνουν κάθε φορά που ακούμε το παιδί μας να εκφράζει μία ανάγκη, τα αφήνουμε στην άκρη και μένουμε στο εδώ και το τώρα. Μένω στο εδώ και το τώρα. Μένω παρόν ή παρούσα στο εδώ και το τώρα. Στο κανάλι μου, στο YouTube, στο Έλενα Φίσα, υπάρχουν αρκετοί διαλογισμοί, δηλαδή αρκετές ασκήσεις, αρκετοί τρόποι εξάσκησης, γιατί αυτό είναι ο διαλογισμός, εξάσκηση. Υπάρχουν αρκετοί διαλογισμοί, λοιπόν, που μας εκπαιδεύουν να μένουμε στο εδώ και το τώρα. Όσοι από εσάς έχετε αυτή την... την κλίση ή αυτή την τάση να θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι τέτοιο, ή όσοι από εσάς είστε πολύ κατασταλαγμένοι και σοβαροί στο να θέλετε να ασχοληθείτε με την ευτυχία της οικογένειάς σας, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτούς τους διαλογισμούς για να εκπαιδεύσετε τον εγκέφαλό σας, να του δώσετε δηλαδή ένα επιπλέον εργαλείο για να μπορείτε να μένετε στο εδώ και το τώρα. Γιατί σίγουρα σε κατάσταση κρίσης, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει κάτι άσχημο, μία δύσκολη κατάσταση με το παιδί σας, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε πλήρως αυτά που λέω εγώ εδώ τώρα. Θα πρέπει ήδη να τα εξασκείτε σε κατάσταση ηρεμίας, σε άλλες φάσεις μέσα στη μέρα σας, σε άλλες φάσεις μέσα στη γενικότερη ζωή σας, έτσι ώστε ο εγκέφαλος να είναι ήδη εξασκημένος, ήδη εξοικειωμένος με αυτό το μένω στο εδώ και το τώρα, για να μπορεί εκείνη την ώρα της κρίσης να το εφαρμόσει. Αφήνουμε λοιπόν τον αυτοδιάλογο και την εσωτερική φωνή στην άκρη. Χρειάζεται να βρεθούμε ελεύθεροι από αυτή τη φλιαρία μέσα στο κεφάλι μας. Να μείνουμε στο εδώ και το τώρα και να βιώσουμε την αγάπη στη σχέση με το παιδί μας. Στόπ στην ανάλυση, στόπ στους χαρακτηρισμούς. Στόπ σε αυτή την υπερανάλυση. Σε αυτό το να αναλύω και να αναλύω εκείνη την ώρα και γιατί το λέει και γιατί μου το λέει και αυτή η φλιαρία μας στο κεφάλι μας. Εγώ την ανάλυση, παρότι πολύ μου αρέσει η ανάλυση, αν γίνεται όμως με καθαρό και ψύχρεμο μυαλό. Είμαι υπέρ και της ανάλυσης και της αξιολόγησης. Αλλά αυτή η υπερανάλυση, δηλαδή η ανάλυση που γίνεται με υπερένταση και σε κατάσταση μη ψυχραιμίας, η υπερανάλυση για μένα είναι παράλυση. Γιατί στην ουσία με παραλύει, με φέρνει σε κατάσταση στασιμότητας, δεν προσφέρει κάτι στη ζωή μου. Το να υπάρχει αυτό το συνεχές ψάξιμο μέσα στον εγκέφαλό μου, ανάλυση και υπερανάλυση και ξανά που δεν με προχωράει και που δεν με πηγαίνει πουθενά, δεν είναι ανάλυση, είναι παράλυση.
η σωστή ανάλυση με προχωράει και με πηγαίνει πάρα πέρα, με μαθαίνει, με διδάσκει, με βοηθάει να αναπτυχθώ, να εξελιχθώ. Η ανάλυση που δεν με βοηθάει είναι παράλυση. Καλλιεργήστε τη συναισθηματική ελευθερία με το να κατανοήσετε πως το παιδί τώρα, εκείνη τη στιγμή που σας μιλάει ή που βγάζει μία συμπεριφορά, εκφράζει μία ανάγκη. Ποια ανάγκη, ποια πρόθεση έχει το παιδί. Αφήστε το παιδί να την εκφράσει και αναρωτηθείτε ποια είναι αυτή. Αφήστε το παιδί να εκφράσει σε πληρότητα αυτό που νιώθει και αναρωτηθείτε ποια μπορεί να είναι η ανάγκη του τώρα. Ακολουθήστε στοργική καθοδήγηση, απαλλάσσοντας τον εαυτό σας από παλιά περιοριστικά σενάρια, από αυτά δηλαδή τα παλιά προγράμματα που σας περιορίζουν σε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Θα χρειαστεί να απελευθερωθείτε από αυτά, να ξεκινήσετε μία σχέση επικοινωνίας με το παιδί σας χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αυτά τα περιοριστικά προγράμματα που σας καθορίζουν τον τρόπο που πρέπει να σκέφτεστε. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μια αυθεντική σχέση με το παιδί σας. Και υπάρχει και άλλη μια συνάντησή μας, μια συμβουλευτική γονέων δηλαδή, που μιλάει για το πώς καλλιεργώ μια αυθεντική σχέση με το παιδί μου. Θα σας παραπέμψω σε αυτή να την ξαναακούσετε ή να την ακούσετε σαν πρώτη φορά αν δεν την έχετε ακούσει ήδη, για να μπορέσετε να μπείτε σε αυτή τη φιλοσοφία του πώς δημιουργώ μία σχέση με το παιδί μου από την αρχή. Μένω στο εδώ και το τώρα. Κοιτάω στα μάτια το παιδί μου, αφήνοντας στην άκρη τη φλιαρία που τρέχει μέσα στο μυαλό μου, το δικό μου τρόπο να ερμηνεύω τα πράγματα, το δικό μου τρόπο σκέψης, τα δικά μου περιοριστικά προγράμματα και μιλάω με το παιδί μου αυθεντικά, θέλοντας να το γνωρίσω από την αρχή. Για επιπλέον καθοδήγηση, για να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι περιοριστικοί τρόποι που σκέφτεστε, τα περιοριστικά προγράμματα και για το πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτά, εάν χρειάζεστε επιπλέον καθοδήγηση στο συγκεκριμένο θέμα, επιπλέον στήριξη και βοήθεια στο συγκεκριμένο θέμα, επικοινωνήστε μαζί μου στη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μου, για να μπορέσουμε να οργανώσουμε μία online συνεδρία μαζί ή και στο γραφείο μου φυσικά, εάν είστε από το Αγρίνιο ή από την περιοχή του Αγρινίου, για να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για εσάς και την οικογένειά σας. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.